μας λένε, αδιαφθορούς μας λένε, κι παράνομο όλοι κλαίνε, κι παράνομο όλοι κλαίνε. Νόμος τάξη πειθαρχία, νόμος τάξη πειθαρχία, τέρμα στην παρανομία, τέρμα στην παρανομία. Αγαπητοί δημοσιογράφοι, σας κάλεσα σήμερα εδώ για να σας ανακοινώσω την τελευταία φαϊνή ιδέα την οποία είχα. Όλοι γνωρίζουμε ότι πλησιάζουμε σιγά σιγά προς την Ολυμπιάδα της Αθήνας. Και όλοι συγκλονιστήκαμε με την ανακοίνωση του ονόματος του δικού μας αθάνατου. Και αφού το συζήτησα και με τη Γιάννα, τώρα τελευταία που βρισκόταν, όπως όλοι γνωρίζετε, στο νησί μας, αποφάσισα να σας ανακοινώσω την ανέγερση ενός τεραστίων διαστάσεων αγάλματος του δικού μας αθάνατου. Ενός αγάλματος που θα τον κάνει ακόμα πιο αθάνατο και που θα ετοιμαστεί για να υποδεχθεί στην Κύπρο την Ολυμπιακή Φλόγα, όταν έρθει εκείνη η ευλογημένη στιγμή. Άρε το ψώνιο, άχρε ψώνιο. Εδώ ρε κόρτο μας, σιώ. Σαν είμαστε στα καλά καθούμενα, πάει να μου ανοίξει οι φάγες πάλι. Σαν είμαστε στην ησυχία μας, πάει να μας δημιουργήσει πρόβλημα πάλι. Άκου ρε παιδί μου, άκου να κάνει άγαλμα προς τιμήν του αθάνατου ημίς. Άρε ψώνιο, άρε ψώνιο. Και βέβαια προς τιμήν του πρώτου μας αθάνατου, θα το αναγύρωμεν πάνω στην πέτρα του Ρωμιού. Εάν η πέτρα του Ρωμιού αποδειχθεί ακατάλληλη, απλά θα την ισοπεδώσουμε. Πόσα χρόνια πια κι αυτή η πέτρα, ε! Αμάνα! Αμάνα μου! Ουου! Ουου! Εμπελός ο άνθρωπος! Να ισοπεδώσει την πέτρα του Ρωμιού, λέει, ρε, το ψώνιο. Έχει ένα πόκιο μελάνι, πρέπει να την ισοπεδώσει. Ρε ψώνιο, ρε φοφλατά. Να σε πάρουμε στις ντομάτες, Και το άγαλμα αυτό θα είναι πιο μεγάλο από τον πύργο του Άιφελ. Θα είναι πιο μεγάλο από το άγαλμα της ελευθερίας. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε, αγαπημένοι μου δημοσιογράφοι, για την υπέροχη ιδέα που είχα να τιμήσουμε τον πρώτο και μοναδικό μας αθάνατο? Ρε ψωνάρα, ρε ψωνάρα, φάει το μάτι, ρε αστήσεις, ρε ψωνάρα. Άκου να κάνει μισμό άγαλμα προς τιμή του αθάνατου. Ρε ψωνάρα, ρε ψωνάρα. Να πω καμπέρα τους αθάνατο, ρε. Τι έκανε τους αθάνατο, ρε. Εντάξει, ρε. Έκανα το μέλος της Επιτροπής. Άντε να μην πω. Ρε ψωνάρες. Αχ, εμένα έπρεπε να κάνουν αθάνατο, ρε. Που αντέχω τόσο καιρό τους αδιάφθους. Αφού είμαι πιθανός τώρα, πάει να πει θα μείνω αθάνατος. Εμένα έπρεπε να κάνουν αθάνατο.
Μάλιστα. Μάλιστα, κύριε Φρόιντ. Ναι. Ξέρετε, είχα κι εγώ κάποιες ιδέες. Μάλιστα. Να μην έχω ιδέες. Α, όχι. Α, όχι, κύριε Πρόεδρε. Αφού ήδη έχω ανακοινώσει την ανάγερση του αγάλματος, δεν μπορώ να αναιρέσω τις υποσχέσεις μου τώρα. Κύριε Πρόεδρε, θα γίνω ρεζίλη στους ψηφοφόρους μου. Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε, θα ματαιώσω την ανέγερση του αγάλματος. Μάλιστα. Χαίρετε. Πρέπει να ματαιώσω την ανέγερση και να μην γίνω ρεζίλη. Και να μην γίνω ρεζίλη. Καζινά. Τέλος μπορεί κάποιος να γίνει αθάνατος. Ρε Παντελάκη, να ακούσες που λαλούν ότι το λάδι κάνει καλό στην υγεία. Ναι. Για να γίνει κάποιος αθάνατος, πρέπει να έχει πολύ λάδι για να λαδώνει. Καζίνα, αν τα γράφει τούτη κάσα πάνω ο αθάνατος, εξαρτάται από την κάσα, ρε Παντελάκη. Αν είναι η κάσα που υποψιάζομαι, τούτος που εμέσα είναι καθόλου μα καθόλου αθάνατος. Κύριε Κουλέ, τούτον το πράγμα αποκλεί. Αυτόν το πράγμα αποκλείεται. Κύριε Αρχηγέ, το καλό που σου θέλω, μη μου υψώνεις εμένα το τόνο της φωνής σου. Τ' άκουσες? Κύριε Υπουργέ, τούτο το πράγμα αποκλείεται. Αυτό το πράγμα αποκλείεται. Έλα, σιγά. Έλα, δύο. Σιγά, ρε. Έλα, δύο. Έλα, πάλι. Κολλήνα, λίγο δουλειά και να κάνει. Α, Παναγία. Αμάνα, μας κομματούθηκε από αγάλματα μέσα, κύριε Ζήνα. Λαλή σου υποφέραντες κάσια να αρχαιοκάπηλοι. Καθυστερημένοι αρχαιοκάπηλοι, ρε Παντελάκη. Γιατί μόνο καθυστερημένοι μπορεί να είναι αφού έφεραν τα αρχαία, τα κλεμμένα μέσα στην αστυνομία. Τι θέλεις να κάνω εγώ τώρα, κύριε Κυριακή? Αφού είδες τη συνέντευξη που έδωσα, οι δημοσιογράφοι και οι οικολόγοι έχουν γίνει όλοι τους έξαλλοι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Διότι έτσι και τολμήσω αυτή τη στιγμή να στήσω το άγαλμα. Να στήσω το άγαλμα, με απειλούν ότι θα δημιουργηθεί ολόκληρη οικολογική καταστροφή. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι η Υπουργή ότι είναι κάπως παρατραβηγμένη αυτή. Του αγάλματος. Δηλαδή, τι θέλεις τώρα, κύριε Αρχηγέ? Να σου τραβήξω καμία μετάθεση στη δίωξη ναρκωτικών και να πηγαίνεις στους σκύλους βόλτα? Όχι, κύριε Υπουργέ, δεν θέλω να μου την τραβήξεις για να παίρνω τους σκύλους βόλτα, κύριε Υπουργέ. Βεβαίως. Θα κάνουμε ό,τι θέλεις, κύριε Υπουργέ. Θα αφήσουμε να ηρεμήσουν κάπως τα πράγματα και αφού ηρεμήσουν τα πράγματα, κύριε Υπουργέ, όπου θέλεις θα το στήσουμε το άγαλμα, κύριε Υπουργέ. Θέλεις να καθαρίσουμε ολόκληρο τον αγκάμα, να τον ισοπεδώσουμε και να το στήσεις πάνω, να το στήσεις πάνω. Θέλεις να... οτιδήποτε θέλεις. Πού θέλεις να ξαναστήσουμε το άγαλμα? Όπου θέλεις εσύ. Μπράβο, θα καθαρίσουμε και το στήσουμε. Μπράβο, ναι. Μπράβο. Ναι. Τώρα λοιπόν, φεύγω ήσυχος, διότι ξέρω ότι έχω αφήσει τα βασικά κομμάτια του αγάλματος στα καλύτερα χέρια. Βεβαίως. Στα καλύτερα χέρια. Βεβαίως. Να πάτε στα καλό, κύριε Υπουργέ. Να πάτε στα καλύτερα χέρια.
τελειά πελός ο Λάντος ο υπουργός. Αυτή είναι και η δική μου απορία, Χάμπο. Άκου, άκου, άκου να θέλει να βάλει άγαλμα πάνω στην πέτρα του Ρωμίου. Όχι, κύριε Αρχή, ένα άλλο πενό. Ίσα σε εμάς έφερε το άγαλμα να το προσέχουμε. Δεν κατάλαβα, γιατί όχι, κύριε, γιατί όχι, κύριε Χάμπο, δηλαδή. Αν δεν εμπιστευτεί εμάς, ποιος άλλος θα εμπιστευτεί ο αξιότιμος υπουργός. Οποιοδήποτε άλλο, ρε Καραβαγγέλη. Οποιοδήποτε άλλο. Παρακαλώ. Γεια σου, υπουργούλη μου. Τι θέλεις, Φωτίου. Έχω δουλειά. Θέλω να κάνω το μοντέλο. Εγώ είμαι υπουργός αθλητισμού. Για τα καλλιστεία να πας στο Ρολάνδι. Μα δεν κατάλαβες καλά, υπουργούλη μου. Θέλω να κάνω το μοντέλο για το άγαλμα. Όπως έκαναν οι αρχαίοι μόν πρόγονοι, που βάζανε μια πανέμορφη κοπέλα και πόζαρε και έκαναν τα αγάλματα της Αφροδίτης με το μήλο. Φωτίου, αυτό το άγαλμα είναι προς τιμήν του αθανάτου μας, όχι προς τιμήν της Τσιτσολίνας. Όποιος θέλει, εσύ είναι το άγαλμα. Εμένα το μόνο που με ενδιαφέρει είναι να κάνω το μοντέλο για το άγαλμα. Θέλω να μείνω στην αιωνιότητα. Θέλω να μείνω αθάνατη. Απαραίτητα με κουτούζι, ρε παιδιά. Αμάτρα, με πει κουτούζι, προχώρα. Κάστερε, κάστε, κάτσε, δεν το πω. Παντελάκι, και πε μα για μου ότι δεν μπορεί να τη σηκώσει. Όχι, αφού είπε, εσύ, κύριε Χάμπο, κάστε, κάτσε, δεν το λέει. Α, δαμασκάμου, δαμασκάμου. Άνοιξε, ρε, κύριε, κύριε. Εντάξει, το κύριε Χάμπο, αν εψηφιδωτό μου να το κάνουν, είναι μια χαρά. Ναι, Δεσποινής μου, ναι, ναι, είναι μέσα. Δεν είναι μέσα, κύριε Σιμπορ. Ωραία, μόλις επιστρέψεις, πες μου, σε παρακαλώ, ότι τον φέρνει, ναι, ο αρχηγός, για να μιλήσουμε για τα υπόλοιπα κομμάτια του σπασμένου αγάλματος. Ναι, του αγάλματος. Ναι, 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 σας αφήνω, ναι, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Συγγνώμη. Μάνα, 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 τι γίνεται εδώ. Συγγνώμη. Συγγνώμη.
υπουργός πάλι. Τώρα δηλαδή να καθόμαστε δαμέ όλη μέρα. Τι θέλεις να κάνουμε, Χάμπο, αφού πρέπει να περιμένουμε να επισκευαστεί το αρχηγείο. Εμένα πάντως του τα ούλα φαίνονται μου πολλά ύποπτα. Εμένα δεν μου φαίνονται καθόλου ύποπτα συνομίου. Και αρχηγού παρόντος, πας αρχή, πας αυτό. Θέλετε να παίξουμε ένα παιχνίδι. Ρε Παντελάκη, μεν παίζεις με τα νεύρα μας. Όχι, κύριε, με πολλά ώρα παιχνίδι. Κοίτα, εγώ το σκέφτηκα, το είναι δική μου εφεύρωση παιχνίδι. Είναι ένα καταπληκτικό παιχνίδι. Προσέξτε τι θα κάνω. Θα σιγοστρώ με τις καρέκλες μας και θα σας βάλω ένα γραμμή έτσι στις καρέκλες. Μια καρέκλα και όλοι από ό,τι είμαστε. Θα βάλω μια μουσική στο κάθε ψωφωνό, η οποία θα την βάλει κάποιος άλλος. Εντάξει, που θα παίζει μουσική. Λοιπόν, και θα χτυπούμε γύρω από τις καρέκλες. Γύρω από τις καρέκλες. Και μόλις σταματήσει η μουσική, θα βγούμε δίπλα και καθόμαστε μαζί ένα καρέκλα, ο καθένας τα καρέκλα. Ποιος που να μείνει στέκον κοντά, θα πιάνει την καρέκλα και θα φτιάξει έξω. Και θα συνεχίσει και άλλο το παιχνίδι. Ποιος που να μείνει τελευταίος, είναι και ο νικητής. Αυτόν το παιχνίδι είναι εσύ το ανακάλυψες. Ένας θεός εξή. Έλα, εγώ είμαι, ναι. Πες μου τι έγινε. Τα πήρατε όλα. Όλα τα κασόνια. Μπράβο. Λοιπόν, τώρα κοίταξε. Πρέπει να μου τα φέρετε όλα στο γραφείο. Εντάξει. Ναι, αλλά θέλω να προσέξετε να μη σας δει κανένας. Κανένας. Εντάξει. Τώρα πάμε στο τρίτο μέρος του σχεδίου. Ναι. Παρακαλώ να έρθουν οι δημοσιογράφοι στο γραφείο. Ευχαριστώ. Άλλο. Τα ίδια. Να μ' πολλαλείτε ρε παιδιά. Πάμε πίσω στο αρχηγείο μας σιγά σιγά. Μα που κύριε Ζήρα αποκλείεται να τελειώσω το γραφείο. Θα δούμε λίγο τηλεόραση μεγάλη. Αυτό που έγινε κυρίες και κύριοι είναι απαράδεκτο. Εγώ ήμουν πρόθυμος να προχωρήσω στην ανέγερση του αγάλματος του πρώτου και μοναδικού μας αθάνατου. Δυστυχώς όμως το άγαλμα έχει κλαπεί. Και για όλα αυτά, ένοχη είναι η αδιάφορη. Πού είναι η κασιές! Κύριε Υπουργέ! Τι είναι τούτα που μάθα? Τι έμαθες, Φωτίου, πάντως ό,τι και να μάθεις, εγώ είμαι αθώος, Θα κάνεις το άγαλμα, θα το στήσεις. Μα πώς να το στήσω, Φωτίου μου, αφού οι πρώτες ύλες έχουν κλαπεί. Ναι, ναι. Ποιος τις έκλεψε! Για συμμορφώσου λίγο, εγώ δεν φταίω σε τίποτα. Τα είχα αφήσει στο αρχηγείο να τα φυλάξετε. Ο αρχηγός το έχασε, αυτός θέλει, όχι εγώ. Θέλω να γίνω διάσημη. Θέλω να γίνω το μοντέλο σε ένα άγαλμα που θα γίνει διάσημο. Θέλω να μείνω στην αιωνιότητα. Θέλω. Θέλε. Θέλω να μείνω στην αιωνιότητα. Γράφω.
Μάλιστα, κύριε Αρχή. Έχαπο, πρέπει να βρω τις κάσες. Έλα μας πελάνει τούτη. Έλα μας πελάνει. Έτα ξαναβάλεις. Κύριε, αν θέλετε κάσες, έχει κάτι μεγάλες κάσες στο υπουργό μέσα στο γραφείο. Ποιος φωτίου, μάνα μου, ποιος. Ο υπουργός. Έχει κάτι πολλά μεγάλες κάσες στο γραφείο του έχει. Χάμπο. Μπουράτε να μπορείσουμε, Χάμπο. Μπουράτε. Ναι, έχεις δίκιο. Συγγνώμη, θα σας ξαναπιάσω. Τι γυρεύεται στη Σφαλιανά. Α, ό,τι γυρεύεις εσύ που τις τηλεοράσεις. Το άγαλμα και από ό,τι βλέπω, ήβρες το πιο γλυόρα πουλό μας. Τι υπουργό έχουμε εμεί, ρε παιδί μου. Είδες, τελικά τα βρήκαμε. Πού σου ρε. Κύριε Αρχιέ, με όλο το σεβασμό, αλλά πώς μιλάς έτσι σε ολόκληρων κύριων υπουργών. Ακόμα θα το λάβουμε παραπάνω, αλλά έχει χάρη που μας τρούσε μωρά, κατάλαβες. Πού σου ρε. Κύριε Αρχιέ, θέλεις να του τα πω εγώ που έχω έτσι αναστολές. Εσύ είσαι λαβιού φρίξε, και εγώ είμαι καλό διαλόγη. Πού έμεινα, ρε. Πού σου ρε. Θα σε κάμω ρε ζήλι, ρε. Θα σε κάμω πού σου ρε. Θα σε κάμω βούκινο, ρε. Θα σε βγάλω φάτσαν πού σου ρε. Κάρταν μες στις τηλεοράσεις, ρε. Θα γελά μαζί σου πού σου ρε. Σε τον παρθαλόν κατσίκι, ρε. Βγάλε μαντήλι, ρε. Πού σου ρε. Σε παρακαλώ, αρχηγόλη μου, μην κάνεις τέτοιο πράγμα. Ξέρεις πόσο αντιπαθώ τους δημοσιογράφους. Μην το κάνεις και από μένα ό,τι χατήρι μου ζητήσεις. Ό,τι χατήρι σου ζητήσω. Ό,τι μου ζητήσεις. Κύριε Αρχιέ, νομίζω τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Νομίζω σε λάβω να πιω να αφήνω τελειώνει η ιστορία. Παντελάκη, εγώ είμαι ο αρχηγός, εγώ δεν διατάσσω. Λοιπόν, χάτε, πιένετε έξω. Χάτε, δεν γίνονται, πιένετε έξω. Όχι, εσύ να πάεις έξω. Α, εγώ να πάω έξω, ναι. Λοιπόν, είπες ότι χατήρι θέλω. Ό,τι θέλεις. Καρταρούχα σου, ρε. Ε? Καρταρούχα σου. Δεν καταλάβω ρε παιδιά, δεν καταλάβω ότι κάνουν τόση ώρα και μέχρι κύριε. Δεν καταλάβεις κύριε Χάμπο μου γιατί ο νους σου ελίος. Κανονίζουν τα μεταξύ τους σιόρ να βρουν μόνοι τους τη λύση. Με συλλήψεις να κάνουν με τίποτε. Κι είναι οι παπάες, κι είναι οι τατάες. Τώρα δεις. Κύριε Υπουργέ, μα γιατί φορείς τη στολή του αγαπημένου μας αρχηγού. Μη μου μιλάτε! Κανείς! Ακούτε! Δεν θέλω να μου μιλάει κανείς! Φύγετε από εδώ! Μάνα μου. Μάλιστα, κύριε Υπουργέ. Εσύ είσαι η γραμματέας του Υπουργού. Μάλιστα. Εσείς ποιος είσαστε. Εγώ είμαι ο καινούριος Υπουργός. Λοιπόν, άκου, μάνα μου. Μάλιστα, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, θα με παίρνεις κάθε 5 λεπτά και θα μου λαλείς την κουβέντα. Μάλιστα, κύριε Υπουργέ. Εντάξει, μάνα μου. Μάλιστα, κύριε Υπουργέ. Θα το ξανά να τα ακούσω, μάνα μου. Μάλιστα, κύριε Υπουργέ. Μπράβο. Όπως είπαμε, κάθε 5 λεπτά, ώσπου να το συνηθίσω. Ώσπου να το συνηθίσω, εντάξει, μάνα μου. Μάλιστα, κύριε Υπουργέ. Αντί αυτορούς μας λένε, τι παράνομοι όλοι κλαίνε, νόμος τάξη, πίθαρχη,